Να διαβάσουμε και λίγα εδάφια που σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με την Θεία Κοινωνία που θα κάνουμε εντός ολίγου. Στην Εφεσίους να πάμε, δέλτα κεφάλαιο. Είναι το δέλτα κεφάλαιο 1036 Εφεσίους, 25 εδάφιο. Όθεν απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτονας μην κλέπτει πλέον, μάλλον να σκοπιάζει εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει στον χρήαν έχοντα. Μη δεις λόγος απρόσας μην εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, για να δώσει χάριν στους ακούοντας. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίστε δια την ημέραν της απολυτρώσεως. Αμήν. Αυτά όλα έχουν άμεση σχέση με τη Θεία Κοινωνία, διότι εάν δεν μείνουμε σε αυτά, πώς θα κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού? Και καλά, μπορεί να κοινωνήσουμε, αλλά θα αισθανθούμε τίποτα? Το θέμα είναι να κοινωνάμε. Κοινωνία τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μία ενότηση, μία επαφή μεταξύ δύο προσώπων, τουλάχιστον. Δεν είναι να γίνεται τυπικός, είναι να γίνεται εμπειρικός, ουσιαστικός. Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκαστος μετά του πλησίων αυτού. Είναι σαν να μας λέει πετάξτε τα προσωπία μεταξύ σας και ανάμεσά σας. Να είσαστε αυθεντικοί. Να προβάλλετε προς τα έξω τον αληθινό εαυτό, όχι τον ψευδί αυτό, όχι τον άλλον που θα ήθελα να είμαι, αυτόν που το lifestyle προσπαθεί να είτε να μου επιβάλλει είτε να με παρακινήσει στο να υιοθετήσω. Όπως λένε οι ψυχολόγοι, τα εναλλακτικά εγώ. Τι είναι το εναλλακτικό εγώ? Το εναλλακτικό εγώ είναι εκείνο το εγώ που με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα, αλλά δεν είμαι αυτό. Αλλά ζω σαν να είμαι αυτό, ή θα ήθελα να είμαι αυτό, ή φαντασιώνομαι ότι είμαι αυτό. Και αν δείτε, αυτά ξεκινάνε βέβαια από τη μικρή ηλικία. Άμα δεις τώρα, ας πούμε, κάποιους που παίζουν ποδόσφαιρο νεαρούς, έχουν τα εναλλακτικά εγώ. Κοπατάνε μια φανέλα με ένα όνομα από πίσω ενός διάσημου ποδοσφαιριστού. Μπορεί να είναι και της αναγέννησης, μπορεί να είναι και βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο, αλλά το κοκοράκι στυλ ή τα καρφάκια στυλ Ρονάλντο, οι τρίπλες, το κόλπο που με τη μέση, είναι τα εναλλακτικά εγώ. Έτσι, εκεί ψάχνει να βρει ανακούφιση. Αυτό για ένα νεαρό και ένας μεγάλος σε άλλα πράγματα. Έτσι. Λαλείτε έκαστος όμως, λέει αλήθεια, μετά του πλησίον αυτού. Αν δεν πέσουν τα προσωπία, τότε δεν μπορώ να έρθω σε συνάντηση με το αληθινό πρόσωπο. Πρόσωπο εκείνος, πρόσωπο κι εγώ. Αλλά για να με συναντήσει ή για να τον συναντήσω, πρέπει να βγει η μάσκα. Με τα ψέματα δεν συναντιέται ο Χριστός. Με τα ψέματα δεν κατεβαίνει η χάρις. Απορρίψατε λοιπόν το ψεύδος. Δεν είναι μόνο το ψεύδος να μην σου πω ψέματα με τα λόγια. Βεβαίως αυτό είναι και αυτό κυριολεκτικός λέει εδώ. Εμείς τώρα όμως το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει και ένα βήμα παρακάτω. Γιατί νομίζω ότι το Πνεύμα το Άγιο, ο λόγος του Κυρίου δεν δεσμεύεται, προχωράει, έτσι, μας κάβει κατά κάποιο τρόπο. Απορρίψατε λοιπόν το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκασους μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Αν είμεθα μέλη αλλήλων, τότε πρέπει να γνωριζόμαστε. Να μην φοράμε προσωπία. Θα μου πεις, άμα δεν φορέσω το προσωπείο, άλλος θα δει το ελάττωμα. Μα να το δει το ελάττωμα για να κλάψει μαζί μου. Δεν λέω ότι εγώ πρέπει να είμαι προκλητικός, μη γέννητο, δεν λέμε αυτό. Αλλά πρέπει να είμαι αληθινός, να μην είμαι δήθεν. Είμαστε μέλη αλλήλων. Αν όλοι είμαστε δήθεν, τότε είμαστε ένα αρρωστημένο σώμα. Εάν όμως όλοι είμαστε ευθύς, όχι να καυχόμαστε με τα χάλια μας, αλλά τα χάλια μας να μην τα κρύβουμε και να πενθούμε για αυτά,
τότε και ο άλλος θα μου συμπαρασταθεί. Γιατί και αυτός κάποιο άλλο χάλι θα έχει που δεν το έχω εγώ και θα επενδύσω εγώ για αυτό να είναι. Έτσι είναι. Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίτε με τα κλαιόντων. Είμαστε μέλη αλλήλων, μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό μας λέει. 26. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε και επεξηγεί ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας. Φρόντισε αυτή την πίκρα, αυτή την κακία ή την εμπάθεια ή το παράπονο που έχεις για τον άλλον να μην το φιλοξενήσεις μέσα σου ούτε για ένα 24ωρο. Αυτό μας λέει. Ο ήλιος σας μη δει επί τον παροργισμό σας. Δηλαδή μην αφήσεις να κλείσει 24ωρο, γιατί μετά αυτό θα ριζώσει και μετά θα θέλει πριόνι. Αλυσοπρίωνο, δηλαδή θα φύγει με αλυσοπρίωνο. Δηλαδή πρέπει να φύγει με επώδυνες καταστάσεις. Αυτό είναι το αλυσοπρίωνο. Χράπα, χρούπα, χράπα. Γιατί? Μην κλείσει 24ωρο και θα φύγει με την οδύνη μιας προσωπικής ταπείνωσης, η οποία όμως ελκύει τη χάρη. Έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο πράγμα κάποιος να ταπεινώνει. Νομίζω ότι είναι κουτός, ηλίθιος, ανόητος, βλάξ. Εντάξει. Αυτό όμως έχει ως ακολουθία τη χάρη. Και όταν λέμε χάρη, σημαίνει ο Θεός να ενεργεί για λογαριασμό μου εκεί όπου εγώ αδυνατώ. Για να μπορούμε να κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού, εξαγνισμένοι, καθαρισμένοι, μετανοημένοι. Μήτε δίδετε τόπο εις τον διάβολο. Πώς δίνουμε τόπο εις τον διάβολο? Τόπο εις τον διάβολο δίδουμε αν εξακολουθούμε να φοράμε τα προσωπία μας, προσπαθώντας να πούμε σε κάτι άλλο ότι είμαστε κάτι άλλο, ή δίνουμε τόπο εις τον διάβολο όταν περνάει το 24ωρο και εξακολουθώ να σου κρατάω κακία. 28. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, κυριολεκτικός, να είμαστε τίμιοι. Να αρκούμαστε σε αυτό που μας ανήκει. Κυριολεκτικός, γι' αυτό είναι γραμμένο. Προχωρώντας λίγο παραπάνω, ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον σημαίνει να μην κλέβουμε τη δόξα από τον Θεό επιποθούντες, προβάλλοντες σε αυτούς. Ο δε κλέπτονας μη κλέπτει πλέον, μάλλον να σκοπιάζει εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού. Κυριολεκτικό σημαίνει θα δουλεύω με τα χέρια μου τίμια για να βοηθήσω αν είναι δυνατόν και τους άλλους. Πνευματικός, αν θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, σημαίνει ότι θα κοπιάζω να στρέφω το βλέμμα των άλλων από μένα στον Θεό. Ας κοπιάζει εργαζόμενος το καλό με τα ισχύρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα. Και το ένα και το άλλο θα το κάνω όχι μόνο για μένα, και για μένα, αλλά έχοντας το νου μου και τον άλλον. Δηλαδή κάνω μια δουλειά, κανονική δουλειά, μια δουλειά από αυτή τη, για να βγάζω τα προς το ζήν. Όχι μόνο να έχω στο νου μου πώς θα τη βγάλω εγώ με την οικογένειά μου, αλλά θα προσπαθώ να βρίσκω και 5 λεπτά, 5 ευρώ, για να τα δώσω εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Γιατί αν εγώ, έστω και αν παίρνω λίγα, μεριμνώ και για τον άλλον από τα λίγα μου, ο Θεός θα συνεχίζει να μου τα δίνει, γιατί ο Θεός χαίρεται στην προσφορά. Ό,τι παίρνεις, μισθό, οτιδήποτε βγάζεις, θα στο ευωδώνει ο Θεός όταν συνεισφέρεις στο έργο του Θεού και για τον άλλον που έχει ανάγκη. Στο καλαθάκι που περνάει, στο ξύλινο κυβότιο που είναι για τα αδέλφια που έχουν ανάγκη, βάλ το αυτό μέσα στο πρόγραμμα και έλα να μου πεις αν θα σε αφήσει ο Θεός ποτέ. Το άλλο, να κοπιάζω ώστε η δόξα να μην έρχεται σε μένα αλλά να πηγαίνει στον Χριστό, τα βλέμματα να μην στρέφονται σε μένα αλλά να στρέφονται στο Θεό, πάλι για τους άλλους θα το κάνω. Γιατί αν στρέφουνε τα βλέμματά τους στο χάρισμά μου ή στη σοφία μου, θα γίνουν ακολουθού μου και χαθήκαμε συφάμπελοι, όπως έλεγε ο παππούς μου. Χαθήκαμε.
Εάν όμως μεριμνώ και κοπιάζω το καλόν, στρέφοντας τα βλέμματα προς τον Θεό, τότε και εγώ ευλογούμε ή θα με ευλογήσει ο Θεός, αλλά και εκείνοι ευλογούνται γιατί δεν βλέπουν σε μένα, αλλά βλέπουν στην πηγή. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού εμπειρικώς, μέσα σε κατάσταση εφροσύνου πανηγύρεως. Μη δεις λόγος απρός σας μην εξέρχεται εκ του στόματός σας. Μην αφήνετε να βγαίνουν από το στόμα σας σκουπίδια. Δηλαδή πράγματα που αφορούν τον κόσμο αυτόν και τα είδωλα του κόσμου τούτου. Αλλά όσοις είναι καλός προς την οικοδομή της χρείας. Όχι κοσμικές συζητήσεις, όχι κουτσομπολιά, όχι θαψίματα. Και θα κοινωνάτε σώμα και αίμα Χριστού μες στην παρουσία του Θεού. Προς οικοδομή της χρείας. Αν θες να κοινωνάς σώμα και αίμα Χριστού και να γεύεσαι πράγματα, φρόντιζε όταν μιλάς να μιλάς με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ο άλλος να οικοδομείται, δηλαδή να παίρνει λόγο ωφέλιμο. Για να δώσεις χάριν στους ακούοντας. Τι σημαίνει χάριν στους ακούοντας? Ο λόγος σου, έστω και αν δεν το καταλάβεις, να είναι απάντηση Θεού στον άλλον. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον. Πώς λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο? Κάνοντας τα παραπάνω, φορώντας προσωπία, αφήνοντας όχι να φτάσει 24 ώρα, αλλά να περνάνε εβδομάδες και μήνες πικρίας, λέγοντας σαπρά λόγια, κουτσομπολιά, κατηγόριες. Έτσι λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί? Γιατί είναι αυτό με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεώς σας. Την αρπαγή της Εκκλησίας και τη μεταμόρφωση του σώματος θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιον, αυτό που σε αναγέννησε και αυτό εις το οποίο βαφτίστηκες. Αυτό θα κάνει τη μεταμόρφωση. Το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία, γιατί θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, κάνοντας τα προηγούμενα, με το οποίο εσφραγίστητε για εκείνη την ημέρα της απολύτρωσης. Απολύτρωση από τι? Και λέει ο Παύλος στην προς Δεμαίους, αν θυμάμαι καλά, ελάβατε, λέει, θα λάβετε τότε, η φύση συστενάζει στην αγωνιά έως του νυν και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, προσμένοντες την φανέρωση των ιών του Θεού, την υιοθεσία, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών. Δεν θα απαλλαχθούμε από αυτό το σώμα, θα απολυτρωθούμε από αυτό το σώμα, μεταμορφούμενο το σώμα αυτό σε άφθαρτο σώμα. Αυτή είναι η απολύτρωσής μας. Η ημέρα της αρπαγής είναι η ημέρα απολύτρωσης. Πώς βλέπεις την ημέρα της αρπαγής? Την βλέπεις σαν ημέρα απολύτρωσης ή σαν μια μέρα που την ξορκίζουμε να μην έρθει, γιατί θα είμαι μέσα? Η ημέρα της αρπαγής για εμάς πρέπει να είναι η ημέρα λαχτάρας. Γιατί θα πέσουμε στην αγκαλιά του νυμφίου, του άντρα μας. Έχουμε άντρα, ποιον? Τον Χριστό. Έχεις δει ποτέ καμία νύφη? Να λέει, ξέρω εγώ τι λέει εδώ. Ειρήνη λέει, Μανώλη και Ευαγγελία Κοντοπίδη, 6.30 ώρα, 29 Οκτωβρίου, Κηφισιά. Άμα πάρουμε τηλέφωνο τώρα την Ειρήνη, Τι γίνεται Ειρήνη μου, πώς πάει? Αστάδελφε, πλησιάζει η μέρα. Θα παντρευτώ τον Φίλιππο, Θεός φυλάξει. Είμαι βέβαιος ότι άμα την πάρουμε τηλέφωνο, αργούμε αδερφέ, αργούμε. Δεν έχουν κολλήσει οι μέρες, έχει κολλήσει το ρολόι. Έτσι πρέπει να είμαστε. Κύριε, έλα, έλα μια ώρα αρχίτερα να έρθουμε στην αρπαγή. Αν έχεις λαχτάρα για την αρπαγή, θα είσαι στην αρπαγή. Καμιά φορά φοβόμαστε με τα λάθη μας, με τα κολλήματά μας. Καλά κάνουμε και φοβόμαστε. Αλλά να θυμόμαστε ότι στην αρπαγή θα είναι όσοι τη λαχταρούν. Αλληλούια. Αν λαχταράς την αρπαγή, θα είσαι στην αρπαγή με τη χάρη του Κυρίου. Αν διψάς για εκείνη την ώρα να πέσει στην αγκαλιά του νυμφίου, θα σε αξιώσει ο Θεός. Γιατί αν το διψάς, θα παλεύεις και θα προσπαθείς ελπίζοντας τη χάρη του Θεού. Ας γονατίσουμε στο Χριστό μας. Ο Θεός μας αγαπάει. Αλληλούια. Και σας παρακαλώ να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο τώρα να μας πληρώσει και να μας μιλήσει αν είναι δυνατόν. Αλληλούια.